ρωτήσει, να μην τις ξεχνάτε τώρα και έπρεπε, να καθοδηγείτε και τους υπόλοιπους. Αν παίρνετε κάποια στιγμή συνεπιβάτες, να βάζουν και αυτοί. Με μια κίνηση συμβολική, μοιράζοντας φυλάδι, άντρες και γυναίκες της τροχέας των Χανίων ενημερώνουν τους πολίτες που κινούνται εντός του αστικού ιστού. Στόχος της κίνησης, να μην υπάρξουν προβλήματα από τις μετακινήσεις και το τριήμερο του 15 Αυγούστου να είναι ανέμακτο. Περίπτωση ατυχήματος, θα φύγει από το κεφάλι σου, αναπτύσσουν τέτοιες δυνάμεις κατά την οδήγηση, θα φύγει από το κεφάλι σου, θα χτυπήσει σίγουρα 100%. Είμαι σίγουρος. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ. Να το δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε τους οδηγούς, επειδή βρισκόμαστε και στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, μάλιστα έχουμε ξεπεράσει σε επίπεδα επισκεψιμότητας προ-κορονοϊού το έτος 2019 και επειδή ακριβώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καλούμε να οδηγούν με τεταμένη την προσοχή τους. Η τροχέα των Χανίων θα αυξήσει την παρουσία της στους δρόμους, ενώ σήμερα το πρωί η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο οι οδηγοί να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μάλιστα άντρες και γυναίκες της τροχέας των Χανίων έδωσαν το παρόν σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της δεύτερης επιθυσμό πόλης της Κρήτης. Με σύνεση και προσοχή να σεβαστούν τους κανόνες και τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι ώστε να μην προκύψει πρόβλημα στους ίδιους και σε τους λοιπούς χρήστες των οδών. Επίσης, σήμερα διανέμουμε ένα έντυπο υλικό, ένα φυλάδιο, στο οποίο υπάρχουν κάποιες προτροπές, κάποιες συμβουλές προς τους οδηγούς. Και κυρίως εκείνους που είναι να διασκεδάσουν, τους καλούμε εντός εισαγωγικών να θυσιάσουν τη διασκέδασή τους, να μην καταναλώσουν αλκοόλ. Ο διοικητής της τροχέας Χανίων ανέφερε ότι παρατηρείται αύξηση των τροχαίων με υλικές ζημιές, καθώς τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά και το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να ανταποκριθεί, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Ευχόμαστε καλό εορταστικό τρίμερο και καλή συνέχεια και καλές και ασφαλείς διαδρομές.